του Στραβάρπα, του Νικητή, με εκείνον τον άλλο, τον Πουρτουβουλά. Αυτό που είναι έτσι. Ή πιάνουν κάτι γούσα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τεράκι, 9.80 πέσει 9. Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο Πουρτουβουλά που τον κυνηγάει στην ομιμία όλο. Ξέρει πώ σου λέω, εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι, ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δυο κατοστάρια, έφτιαξα δυο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15. Γιατί 15? Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαστικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σου μιλάει σένα και κοιτάει στο τόκι, που είναι έτσι ο αλήθεια. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, τσέδωσα δυο κουσέρβι σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 κύκλους, πες 40. Όχι, δεν λέω 40. Χθες ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης έλεγε: «Βλέπουμε μια σταδιακή αργή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, έτσι ώστε να είμαστε μέχρι το τέλος του μήνα μεταξύ 2,5 και 2.000 κρουσμάτων ως κινητό μέσο όρο». Σήμερα, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, εκτίμησε: «Στα τέλη του Σεπτέμβρη θα ξεπεράσουμε τα 5.000 κρούσματα κατά μέσο όρο ημερησίως». Τελικά, όσα θέλει ο καθένας, λέει. Τι είναι τα κρούσματα, φέτα, για να βάζει ο κάθε μπακάλις όσοι θέλει? Θυμηθείτε ότι και εν ώψη Αυγούστου τα ίδια και χειρότερα λέγανε, κάνοντας λόγο ακόμα και για 15.000 κρούσματα. Κατά τα άλλα, απορούν οι επιστήμονες μαϊντανοί της τηλεόρασης γιατί δεν τους εμπιστεύεται και τους χλεβάζει ο κόσμος. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.